στην αρχή το μαγαζί ήταν στο Αθηνάς 8. Παρακάτω, είναι το 20. Εμείς ήρθαμε εδώ το 99. Πρόλαβα λοιπόν εισαγωγή που να κάνω βιομηχανικούς τροχούς και ήταν τόσα κυβότια, καταρχάς ήταν κυβότια με πολύ βάρος. Έτσι. Δηλαδή πρόλαβα άνθρωπο να σηκώνει κυβότια 300 κιλά στην πλάτη και το κουβαλάει. Με τεχνική συγκεκριμένη. Έπεφτε κάτω στο δάπεδο, δηλαδή έκανε γκάπ και έπεφτε κάτω και κούλωτα το. Και σήμερα έρχεται ο άλλος, πάλι το φόρο, κατεβαίνει το φόρτο, του φτιάξει ένα σκαλοπατάκι εδώ, μπήκε το έμεσα. Η δεκαετία του 50 και του 60, σιδηρικά ή οικοδομικά, όχι οικοδομικά μάντρες, έτσι, σιδηρικά, αξιολογικά όλα αυτά, έλεγε στην Ελλάδα ήταν η Αθηνάς. Δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε το μαζικό αυτό που υπήρχε, απλωμένα πράγματα και κυκλοφορούσε ο κόσμος, δεξιά, αριστερά. Τώρα έχει αλλάξει. Και άμα ακούς παλιούς επαγγελματίες, σου λένε, πού είναι εκείνες οι καλές παλιές εποχές, σου λέει, άλλος φέρε μια δωδεκάνα εκείνο, 12 το άλλο, 12 το άλλο, 20 ξέρω εγώ το άλλο, τώρα παίρνει ένα. Ναι. Ήταν εποχή ανοικοδόμησης, έτσι. Αλλάξαμε τελείως. Εμείς τώρα έχουμε κάνει μια στροφή, έχουμε μπει ας πούμε στα μουσικά όργανα. Στα μουσικά όργανα έχουμε μπει μέσα από ξυλουργική χρήση, παλιές τεχνικές. Αυτό που λέμε ότι ναι, έχουμε πλησιάσει τεχνολογία πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια τάση και όχι οπισθοδρόμησης, να ξαναδείς το παρελθόν. Οπότε υπάρχει πολλής κόσμος και μάλιστα νέος κόσμος, ο οποίος ασχολείται πάλι με το ξύλο. Οι ερασιτέχνες που αγοράζουν εργαλεία, αγοράζουν ακριβότερα εργαλεία από τον επαγγελματία. Με την έννοια ότι είναι εραστής της τέχνης ο ερασιτέχνης. Είναι αυτό, είναι εραστής της τέχνης, δηλαδή το χειμεράκι. Η αλήθεια είναι το πώς δουλεύουμε, μπαίνουμε το πρωί, φεύγουμε το απόγευμα, δηλαδή και δεν βολεύουμε. Καμιά φορά κάνω καμιά βόλτα να δω και τι αλλαγές έχουν γίνει στην περιοχή. Το οποίο αποκτάει μια ομορφιά η Αθήνα, η πόλη μέσα, άλλη ομορφιά. Αλλά δεν έχεις όμως μια ποικιλία δραστηριοτήτων. Έχεις μόνο ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό ή ό,τι έχει να κάνει φαΐ ποτό. Το βράδυ αλλάζει. Εδώ αλλάζει τελείως τώρα ο κόσμος ο πρωινός με το βράδυ. Δεν έχει καμία σχέση. Και χρόνια τώρα, όχι τώρα. Αν θέλεις να έχεις, κατά τη γνώμη μου, αστικό ιστό, δεν μπορείς να έχεις μόνο διασκέδαση, εργασία και όλα αυτά. Πρέπει να έχεις κατοικία. Κατοικία δύσκολο λιγάκι. Επανέρχεται. Η Αθηνά ανέκαθεν ήταν πολύ σημαντικό δρόμο γιατί συνδέει την Ομόνια με το Μοναστηράκι, με την Πλάκα, την Ακρόπολη. Σταυροδρόμο. Έχει και Ανατολή και Δύση.